Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Απολογητικό υπόμνημα με τις θέσεις της παρέδωσε στην 18η ανακρίτρια η Ρούλα Πισπερίγκου, συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της. Η κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της φέρεται να αρνείται την κατηγορία, επικαλούμενη ως κύριο επιχείρημά της την πιθανότητα ιατρικού λάθους στο καταληκτικό επεισόδιο του παιδιού της. Η 33χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει στο υπόμνημα ότι το επεισόδιο της Τζορτζίνα σημειώνεται 2.30 το μεσημέρι, αλλά το παιδί είχε παλμούς μέχρι τις 3.10. Κατά την κατηγορούμενη, αν το παιδί είχε δεχθεί ποσότητα κεταμίνης, θα έπρεπε να είχε καταλήξει σε 20 λεπτά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι γιατροί. Έτσι, σύμφωνα με το βασικό ισχυρισμό της, προκύπτει ξεκάθαρα πως η ίδια δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό, αφού το παιδί κατέληξε τελικά ύστερα από 40 λεπτά. Στο μικροσκόπιο, πάντως, των αρχών βρίσκονται την ίδια ώρα ο θάνατος των δύο μικρότερων παιδιών της, αλλά και ο θάνατος της σπίτων οικοκυράς της. Δεν έχουν σταματημό τα κρούσματα ηλεκτρονικής εξαπάτησης πολιτών σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Άγνωστος, ο οποίος προσποιήθηκε ότι είναι αστυνομικός, προσπάθησε να υφαρπάξει περισσότερα από 120.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό φαρμακοποιού στα Χανιά. Πριν από μερικά 24 ώρα, 45χρονος επιχειρηματίας έπεσε θύμα άγνωστων εκβιαστών, οι οποίοι του ζήτησαν χρηματικό ποσό προκειμένου εκείνος να ανακτήσει την πρόσβαση στο σύστημα αρχείων της εταιρείας του, τα οποία εκείνοι φέρονται να είχαν μπλοκάρει. Η Ελλάδα, από την άλλη, προέβη στην εξεχνίαση ενός περιστατικού ηλεκτρονικής απάτης, η οποία σημειώθηκε πριν από 4 περίπου μήνες, στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. 4 του Δεκέμβρη συγκεκριμένα του 2021. 51χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επικοινωνεί μαζί του από τα κεντρικά εταιρείας, με αποτέλεσμα να χάσει 2.200 ευρώ. Αύξηση καταγράφεται στις νοσηλίες κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης σήμερα, Δευτέρα 4 του μήνα, συγκριτικά με τα στοιχεία της Παρασκευής 1 Απριλίου. 208 οι ασθενείς, από τους οποίους 186 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID και 22 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 15 είναι διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλίων κορονοϊού σηκώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με 64 ασθενείς. Τριψήφια κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, υπενθυμίζεται, 786 νέες επιμολύνσεις, 10.358 πανελλαδικά και 58 οι νεκροί. Άλλαξε από σήμερα, Δευτέρα 4 Απριλίου, και το πλαίσιο για τα self-test μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς θα υποβάλλονται σε ένα την εβδομάδα. Μέχρι και αύριο, υπενθυμίζεται πως θα γίνεται η προμήθειά τους από τα φαρμακεία. Τη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, καθώς την Παρασκευή 1η του Απριλίου λήθηκε η σύμβαση 4 επικουρικών εργαζομένων. Αν δεν αλλάξει κάτι, τους επόμενους 2 μήνες θα ακολουθήσουν και άλλες απολύσεις επικουρικών εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που ήταν σε αναστολή εργασίας και έχουν επιστρέψει για 3 μήνες λόγω νόσησης, αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για το τιμωρητικό και ακραίο μέτρο των αναστολών εργασίας, όπως σημειώνει, προς τους εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί, και ζητά από την κυβέρνηση την άμεση κατάργησή του. Στο Ηράκλειο, αύριο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τους βουλευτές του κόμματος Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, Γιάννη Ραγκούση, Χρήστος Πίρτζη, Σταύρο Αραχοβίτη, καθώς και τους βουλευτές του νομού, θα έχει επαφές με εκπροσώπους φορέων, επαγγελματιών και πολιτών. Στο Ηράκλειο, ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας, το Σάββατο 16 Απριλίου. Τουρισμός, ναυτιλία, αγροτική ανάπτυξη θα βρεθούν στο επίκεντρο των όσων θα συζητηθούν. Στο Ηράκλειο, αναμένεται, πέραν των κυβερνητικών στελεχών, και ο Πρωθυπουργός, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Στο Ηράκλειο, το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο σημαντικών συμβολικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για την έναρξη της φετινής τουριστικής σεζόν. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν από το λιμάνι του Ηρακλείου, αναμένονται φέτος με τα κρουαζιερόπλοια περισσότερα από 230 πλοία με χιλιάδες επισκέπτες. Ο Υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του και απέδωσε το τουριστικό ρεύμα που παρατηρείται στη σκληρή δουλειά που έγινε το περασμένο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Μαζικές οι αφήξεις και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζετζάκης το Σαββατοκύριακο, το οποίο πέρασε με 47 πτήσεις από το εξωτερικό.
Άλμα 39% στα 434,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κάνει σήμερα Δευτέρα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας σύμφωνα με το χθεσινό κλείσιμο της προημερήσιας αγοράς. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων μηνών, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα του μείγματος παραγωγής. Με ενδιαφέρον αναμένεται από την αγορά αύριο Τρίτη η ανακοίνωση των κερδών της ΕΔΕΗ σε σχέση με την διεύρυνση από πλευράς ρυθμιστικής άρχης ενέργειας της ύπαρξης των λεγόμενων ουρανοκατέβατων κερδών στην αγορά. Από κυβερνητικής πλευράς επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ επιστρέφει μέσω των εκπτώσεων που εφαρμόζει για τους πελάτες της τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία της αγοράς. Πρωτοβουλίες για επιτάχυνση των ερευνών για φυσικό αέριο στις θαλασσίες περιοχές του Ιωνίου και σε πρώτη φάση της Κρήτης που έχουν παραχωρηθεί προς εξερεύνηση πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Στόχος να αξιοποιηθεί το παράθυρο ευκαιρίες για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων που δημιουργεί η συγκυρία αλλά και να ανατραπεί η εικόνα των καθυστερήσεων που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Χωρίς φρένα συνεχίζεται το ράλι του πληθωρισμού στη χώρα μας και συνολικά στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Νομισματική Ένωση σκαρφάλωσε στο 7,5% το Μάρτιο, στο 8% στην Ελλάδα. Φοβάμαι τον στάσιμο πληθωρισμό. Η κρίση είναι τρίμηνη, προστέθηκε σε αυτή ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί χθες, δήλωσε στον 984 σήμερα ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Επανέλαβε ότι όποιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό, όπως και ότι στις δυσλειτουργίες της αγοράς καταγράφονται κερδοσκοπικά παιχνίδια και τεχνητές ελλείψεις στις προτάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής το πλαφόν στην τιμή της ενέργειας, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στα καύσιμα, του ΦΠΑ σε είδη βασικής διατροφής, όπως επίσης το πάγωμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή για κάποιο διάστημα. Απαιτείται αναθεώρηση σχεδίων σε οικονομία και παραγωγή. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξαναδούν από την αρχή την ανάγκη να αναθεωρήσουν προς όφελος των πολιτών το πλαίσιο δράσης τους σε οικονομία, ενέργεια, παραγωγική διαδικασία. Επισημαίνει επίσης το 1984 ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων Νίκος Μπουνάκης. Παράλληλα, χτυπά καμπανάκι κινδύνου απευθυνόμενο στους αγροσυνδικαλιστές, καθώς η διατροφική ασφάλεια και οι ανάγκες με βάση τα παραγόμενα προϊόντα και στη χώρα μας έχουν τον κίνδυνο μέσα της μεταφοράς χρημάτων από τη μια περιφέρεια στην άλλη μέσω των επιδοτήσεων, όπως από την Κρήτη, εκεί που παράγεται σιτάρι και καλαμπόκι. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για δήλωση των αποθεμάτων σε πρώτες ύλες αγαθών, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιώργαντάς. Οι επιχειρηματίες πρέπει να δηλώσουν τις διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν σε συγκεκριμένα προϊόντα, κυρίως πρώτες ύλες, σιτάρι, καλαμπόκι, άλευρα, ηλιέλαιο και άλλα. Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται από τους υποχρέους έως και την Τετάρτη 6 του μήνα και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά 5 εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση. Με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί άμεσα, η κυβέρνηση παρατείνει και για το φορολογικό έτος 2021 την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιδιδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όπως επίσης και για τους αλληλείς παράκτειας αλληλείας. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, τους αλληλείς παράκτειας αλληλείας που εκμεταλλεύονται είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρα μεταξύ καθέτων. Στο Λουξεμβούργο από σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, όπως επίσης και η προπληρωμή του δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ. Σοκ και παγκόσμια κατακραυγή έχουν προκαλέσει εικόνες φρίκης με εκατοντάδες άψυχα κορμιά να κοιτούνται στους δρόμους της πόλης Μπούκα στα περίχωρα του Κιέβου. Για γενοκτονία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώ η Μόσχα καταγγέλει προβοκάτσια και σκηνοθετημένη παράσταση. Ανακοίνωσε επίσης ότι τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Μπούκα και σε άλλες κατεχόμενες πόλεις θα εξεταστούν στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη. Οι ρωσικές αρχές είναι υπεύθυνες για αυτές τις
τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν, ενώ είχαν αποτελεσματικό έλεγχο της περιοχής, επισημαίνει ο υπατός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέπ Μπορέλ, και σημειώνει ότι οι δράστες εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων, καθώς και οι υπεύθυνοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί ηγέτες, θα λογοδοτήσουν. Στην Ουκρανία βλέπεις μόνο καταστροφή. Η γυναικόπαιδα, η ευάλωτη που έμεινε εν γυναικόπαιδα, οι εκτοπισμένοι που κουβαλώντας τη ζωή τους σε μια βαλίτσα έφυγαν για να σωθούν και να σώσουν τα παιδιά τους. Οδυσσός, Κίεβος, Μαριούπολη, όπου και αν πας έρχεσαι αντιμέτωπος με το φόβο και τις τραγωδίες αυτών των ανθρώπων, λέγει στον 984 η Ευγενία Θάνου, διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου. Ανάγκες για τα καθημερινά και ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες για τους ανθρώπους που χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα νοσοκομεία αυτά που καταγράφουν οι γιατροί που μπαίνουν στη χώρα μας, όπως σημειώνει. Αναθεωρεί τις αποφάσεις της για τα φυτοφάρμακα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της επισιτιστικής κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, στόχος είναι μέχρι το 2030 να μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τουλάχιστον 50%. Με βάση την πρόταση κανονισμού που ετοιμαζόταν να παρουσιάσει η Κομισιόν, κάθε κράτος μέλος έπρεπε να πιάσει ο στόχο μείωση από 45% και άνω, με δυνατότητα παρέκκλησης από 25%. Στην ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων αναφέρεται με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μέσω του ΕΣΠΑ, γράφει ο Γιάννης Οικονόμου, θα προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση 68 νοσοκομείων του ΕΣΥ ύψους 268 εκατομμυρίων ευρώ. Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 6 του μήνα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 7.30 το βράδυ. Διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη με τη βοήθεια της ενορίας του Αγίου Νικολάου. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Δεσμεύομαι ότι θα εξακολουθήσω να υπηρετώ με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αφοσίωση τα νέα μου καθήκοντα και θα φανώ αντάξιος της τιμής και της ευθύνης που αναλαμβάνω δίπλα σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κρήτης, καθώς και τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μου, στο μήνυμα του νέου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης Γιώργου Λιμπινάκη. 12η πληρωμή πρώτης αρρωγής του σεισμόπληκτους της Κρήτης, περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ η βοήθεια σε 6.300 πολίτες, όπως δηλώνει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι όλοι όσοι έλαβαν πρώτη αρρωγή εναντί στεγαστικής συνδρομής θα πρέπει να υποβάλουν, αν δεν το έχουν πράξει ήδη, αίτηση για στεγαστική συνδρομή στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χρήματα που έχουν λάβει ως πρώτη αρρωγή εναντί στεγαστική συνδρομής θα πρέπει να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια ταραχών σε φυλακή στο νότιο τμήμα του Ισημερινού. Η Τουρκία δείχνει πως είναι έτοιμη να μην ασχοληθεί περισσότερο με την υπόθεση του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη που είχε δολοφονηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Η τουρκική εισαγγελία ζήτησε να διακοπεί σχετική δίκη και να μεταφερθεί από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η ομάδα του Όφη άνοιξε λογαριασμό στα play out νικώντας 1-2 τη Λαμία για τη δεύτερη αγωνιστική, παίζοντας με ωριμότητα και στα στάνταρ που τον έχουμε συνηθίσει. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, στα 4 με 5 μποφόρ έως τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο μικρόφωνο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.